συνεχίσουμε τον Ηρόδοτο. Είχαμε φιλοξενήσει αρχές της εβδομάδας τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Ηρόδοτου, τον κύριο Λιμναίο, για το θέμα της επανεκκίνησης της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρόδοτου τη νέα σεζόν και από την κατηγορία από την οποία θα ξεκινήσει. Πρόθεση των ανθρώπων του Ηρόδοτου να ξεκινήσει από την τρίτη εθνική. Το θέμα της νομικής διερεύνησης ανατέθηκε στον γνωστό νομικό, τον κύριο Μανώλη Φωτάκη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Συνήθως μιλούσαμε για όφη, αλλά θα μιλήσουμε και για όφη με τον κύριο Φωτάκη. Γεια σας, κύριε Φωτάκη, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Αναφερόμαστε πλέον σε ένα ακόμα ιστορικό σωματείο της πόλης του Ηρακλείου, της προσφυγού πόλης της Αλικαρνασσού, τον Ηρόδοτο. Και ξέρω πολύ καλά ότι η ομάδα αυτή έχει φιλάθλους που πάντα είναι κοντά της και αγωνιούν για το μέλλον της. Και νομίζω ότι μετά την κακή αυτή χρονιά θα ήθελα να δουν τον Ηρόδοτο σε εθνική κατηγορία, έστω και αν αυτή είναι τρίτη εθνική, και όχι στο τοπικό πρωτάθλημα, κύριε Φωτάκη. Ναι, ναι. Δείτε, ερεύνησα το θέμα, επισκέφτηκα και την Super League 2, όπου τα πράγματα έχουν ως ακολούθως. Η διοργανώτρια αρχή περί της αρχής Απριλίου τρέχοντος έτους έλαβε μία απόφαση με την οποία απευλήθη η ομάδα από το πρωτάθλημα με βάση το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού ιδιότητας μεταγραφών ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ. Αυτό σημαίνει ότι τρεις φορές υπέπεσε στην παράβαση που αφορούσε ποινές ενεργοποίησης λόγω μη καταβολής χρηματικών αποζημιώσεων. Σε πρώην ποδοσφαιριστές, προπονητές. Σε ποδοσφαιριστές, ναι, και λοιπά, της ομάδας που είχαν προσφύγει, οι οποίοι ενεργοποίησαν με βάση τη διάταξη αυτή, το 24, τρεις φορές, οπότε η ομάδα εφαρμόζεται το άρθρο πλέον 33 του ΚΑΠ, με βάση το οποίο η ομάδα θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής με μείον 5 βαθμούς. Είναι το άρθρο 34, το οποίο ορίζει ρητός ότι στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 24 που διάβασα πριν του ΚΙΜ, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 33 του ΚΑΠ, του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, με το οποίο η ομάδα θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής με μείον 5 βαθμούς. Μάλιστα, θα ξεκινήσει δηλαδή εφόσον πάει σε αυτή την επιλογή. Ακριβώς. Που είναι και η πρόθεση, νομίζω, της διοίκησης. Μας το έχει πει ξεκάθαρο ο κ. Λιμναίος ότι θέλουν να κάνουν την επανακίνηση από την τρίτη εθνική. Οπότε έχει μεγάλη σημασία, κ. Βολιατόπουλε, και μάλιστα με το τόνισαν και στην Λίγκα, ότι για την περίπτωση του Απόλλωνα Λάρισσας είχαμε αποχώρηση. Αν υπήρχε αποχώρηση και όχι στην προηγουμένη περίπτωση που έγινε η αποβολή, εδώ στον Ηρόδοτο έχουμε αποβολή. Αν υπήρχε λοιπόν αποχώρηση όπως τον Απόλλωνα Λάρισσας, η ομάδα θα πήγαινε στο Β' τοπικό. Ή όπως και ο Αργοτέλης, ο οποίος δεν πήγε καν στο πρωτάθλημα. Εδώ λοιπόν, να το πω εντός εισαγωγικών, υπήρξε η ευτυχής κατάληξη να αποβληθεί, με αποτέλεσμα να μην έχουν επιβληθεί ούτε τα πρόστιμα ούτε τίποτα. Τα πρόστιμα που τρέχουν είναι προφανώς αφορούν την ΠΑΕ, δεν αφορούν τον Ερασιτέχνη. Αν ξαναγίνει ΠΑΕ ο Ηρόδοτος, θα κληθεί να πληρώσει όλα αυτά τα... Ναι, όταν η ομάδα προβιβαστεί και πάμε σε επαγγελματικό πρωτάθλημα, όπως είναι η Super League 2 κλπ, τότε θα δούμε αν θα αναβιώσει, γιατί θα τεθεί σε καθάριση η ΠΑΕ Ηρόδοτος, με αποτέλεσμα όταν θα αναβιώσει ή θα γίνει η σύσταση εξ αρχής, αυτό θα το δουν οι λογιστές κλπ και οι αρμόδιοι, τότε θα... Έχουμε το θέμα των προστήμων, το 50% των υποχρεώσεων, όπως ορίζει δηλαδή ο ΚΑΠ, το παράρτημα των υποχρεώσεων στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, στους γυμναστές κλπ. Μάλιστα. Εγώ νομίζω πάντως ότι... Είναι μια καλή είδηση αυτή για τον Ηρόδοτο. Ότι παλεύεται η υπόθεση, μπορεί να αντιμετωπιστεί, αρκεί, και θέλω να το τονίσω αυτό, το τόνισα και στους αρμόδιους, που μου ζήτησαν να τους βοηθήσω και θα το πράξω με χαρά μου, ότι πρέπει να τεθούν τα πράγματα σε μια υγιή βάση. Αν τα πράγματα δεν τεθούν σε μια υγιή βάση, θα έχουμε ανακύκλωση και θα έχουμε πάλι τα ίδια. Ναι. Πιστεύω όμως ότι τα παθήματα θα γίνουν μαθήματα, τουλάχιστον στον Ηρόδοτο αυτή τη φορά, ώστε να αποφύγουμε αναβίωση νέων καταστάσεων. Ναι. Θέλω να πω εδώ ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, θα αναφερθώ
στον κύριο Λιμνιάτη που κατοικεί. Λιμνέο, κύριο Λιμνέο. Συγγνώμη, στον κύριο Λιμνέο, ο οποίος πραγματικά ζει το πρόβλημα. Στον κύριο Μιχάλη Γεωργιάδη, ο οποίος στο παρελθόν έχει παρουσία στον Ηρόδοτο. Στον κύριο δεν το θυμάμαι τώρα το επώνυμό του. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον από τους ιστορικούς παράγοντες της ομάδας να βοηθήσουν και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να βρει τα πατήματά της αυτή η ομάδα. Μάλιστα. Ο Χωραΐτης. Ναι. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για τον Όφη. Πριν έτσι, επειδή ξέρω ότι πόσο αγαπάτε την ομάδα, την παρακολουθείτε, φαντάζομαι θα διαβάσατε έτσι μία γραπτή δήλωση του κυρίου Κούγια. Μάλιστα. Μετά την ανακοίνωση ότι δεν θα εμπλακεί με τα διοικητικά του Ηρακλή, που έλεγε ότι οι ομάδες για την υπόθεση Μάρα, ότι οι ομάδες όπως ο ΑΕΚ, ο Όφη, ο Άρης ίσως βρούνε κάποιες υποθέσεις μπροστά τους. Είναι μια άποψη αυτή. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα θέμα. Έχουν γίνει όλα όπως προβλέπει ο νόμος. Και εντάξει, είναι μια άποψη του συναδέλφου μου, του κύριου Κούγια. Την είδα και εγώ κάπου. Σίγουρα επιχειρούν. Ξέρω ότι επιχειρείται μια διαδικασία από τον συνάδελφο τον κύριο Παναγόπουλο. Θα κριθεί και αυτό το θέμα. Έτσι. Πιστεύω όμως ότι δεν θα αντιμετωπιστεί κανένα πρόβλημα. Πάντως θυμάμαι έτσι, πριν δύο χρόνια ήταν η υπόθεση Βερόν που Όφη δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε. Ναι. Αυτό σας λέω ότι ο Όφη έχει επανακάμψει, βαδίζει σε σωστά βήματα όσον αφορά το θέμα αυτό που με ρωτήσατε και δεν θα αντιμετωπιστεί κανένα πρόβλημα. Όλα έχουν γίνει άρτια. Να ακούσω και την άποψή σας για το αγωνιστικό, πώς είδατε την φετινή σεζόν. Κοιτάξτε, εγώ εδώ στην Αθήνα που ζω και εργάζομαι, υπάρχει ένας σταθμός ο οποίος με φιλοξενεί κάθε Δευτέρα και σχολιάζω μέσα ένα πεντάλεπτο περίπου τον αγώνα του Όφη. Έτσι. Οι συμπατριώτες μου εδώ στο Δεκανοπέδιο παρακολουθούν τον Όφη και πάντα εκφράζω την άποψή μου. Κοιτάξτε, λέω το εξής, ότι ο Όφη πρέπει να στηριχθεί στη δυναμική της Κρήτης. Η Κρήτη έχει αποδείξει ότι βγάζει ταλέντα διαχρονικά. Να ξεκινήσω από τον Πέτρο το Βουζνεράκη και να σταματήσω να τελειώσω στο Γιακουμάκι. Διαχρονικά μεγάλους παίχτες. Πρέπει να στηριχθεί στο δυναμικό της Κρήτης, να αναπτύξει και να στηριχθεί στους παίχτες που κατάγονται από την Κρήτη και να παίρνει παίχτες που θα κάνουν τη διαφορά και θα δένουν την ομάδα. Αυτό νομίζω θα δώσει τη λύση στον Όφη, γιατί ο Όφη είναι η ομάδα της Κρήτης, έτσι, και προσωπεί πλέον όλο το νησί και πρέπει να αποπνέει η Κρήτη. Εγώ βέβαια προχωράω και ένα βήμα παραπάνω, ότι πρέπει αυτό να γίνει και σε διοικητικό επίπεδο, έτσι, διότι η Κρήτη, θέλω να το τονίσω και αυτό, έχει επιχειρηματίες που διαχρονικά έχουν στηρίξει την ομάδα. Υπάρχει μια λαθεμένη άποψη, αναφέρομαι στους επιχειρηματίες, έτσι, το επιχειρηματικό κεφάλαιο του Ηρακλείου και της Κρήτης, που έχουν αποδείξει τα δύσκολα και βοηθήσαν την ομάδα. Λαθεμένη άποψη ότι να χρεώνουν μόνο λάθη σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Ίσως βολεύει κάποιους άλλους και όχι τον Όφη αυτό το πράγμα, διότι ο Όφη πρέπει να αποπνέει Κρήτη. Έτσι. Δεν μπορεί να θυμίζει μια ομάδα που ήρθε και άνοιξε ένα μαγαζί στο Ηράκλειο. Εντάξει, πρέπει να αποπνέει Κρήτη. Και νομίζω είναι αυτό που λείπει και αυτό που θέλουν οι φίλαθλοι της ομάδας του Όφη. Λοιπόν, γίνομαι καμιά φορά δυσάρεστος, τα λέω, ξέρετε ότι αγαπώ την ομάδα και τα λέω και θα τα λέω αυτά. Και αυτά λέω και στο σταθμό αυτό που με φιλοξενεί κατά Δευτέρα μετά τον αγώνα του Όφη, γιατί τώρα το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε. Αυτά λέω, τα τονίζω, σε ορισμένους μπορεί να μην γίνομαι αρεστός, να μην τους αρέσουν αυτά που λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Όφη πραγματικά εκφράζει την Κρήτη και πρέπει και στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσω ότι δεν συμφωνώ με το θέμα της αλλαγής του σήματος. Θα μου πείτε ποιος είσαι εσύ που δεν συμφωνείς. Αυτό είναι κυρίως. Είναι και αρκετός κόσμος που. Αρκετοί φίλαθλοι που δεν συμφωνούν και αυτό. Κάποιοι λένε ότι έγινε για λόγους. Έχει να κάνει με τα παλιά χρέη για να μην. Με την αλλαγή της ΠΑΕ, έτσι. Γιατί αν ίσχυε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το έχει κάνει και η ΑΕΚ και ο Άρης
κάτι το οποίο δεν το έκανε κανένας από αυτούς. Ναι. Πολλές φορές βλέπω την ομάδα να αγωνίζεται με κάτι περίεργα χρώματα, πράσινα, κίτρινα, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Να μου πείτε, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί και άλλες φανέλες. Λοιπόν, εγώ τον Όφη τον παρακολουθώ 55 χρόνια και έχω να πω ότι τα χρώματα του Όφη ήταν τα ασπρόμαυρα, έτσι και έτσι τον έχω συνηθίσει και τον έχω βιώσει και λυπάμαι πραγματικά και με την ασπίδα στο στήθος και λυπάμαι πραγματικά όταν βλέπω την ομάδα με κίτρινα, με σήματα τα οποία έπρεπε να υπάρχουν στην ομάδα, διότι το σήμα το κρατάει ο Εραστέχνης και πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω πώς δόθηκε αυτή η συνένεση να χρησιμοποιείται ένα άλλο σήμα. Αυτά πρέπει να το δουν βέβαια ο Εραστέχνης, ο οποίος είναι ο θεματοφύλακας, όπως και με στον ηρώτητο στην προκειμένη περίπτωση, βλέπετε ότι η μήτρα, ο θεματοφύλακας των αξιών, των αρχών, όλων... Θα τρέξει την ομάδα τώρα που... Είναι ο Εραστέχνης. Ναι. Ο Εραστέχνης που πρέπει να τα βλέπει αυτά τα θέματα, διότι πραγματικά, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, έτσι, έπρεπε να και οι άλλες ομάδες να έχουν ακολουθήσει κάτι παρόμοιο. Ήταν θέματα τα οποία μας απασχολήσαν τότε, όταν έγινε η νέα ΠΑΕ. Το μόνο που προστέθηκε τότε στην επωνυμία ήταν ο χρόνος σύρρησης το 1925. Ναι. Και τίποτα άλλο και τα σήματα διατηρήθησαν και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα εκφράζω σαν ένας ομιλήτης, φίλαθλος, ειλικρινά, δεν υπάρχουν μύχιες σκέψεις, είναι αυτό που αισθάνομαι, που λέω και πραγματικά έχει αποδειχθεί ότι ποτέ δεν υπήρχε από πλευράς μου τουλάχιστον ιδιοτέλεια όσον αφορά τις απόψεις μου για τον Όφη. Είναι καθαρά ιδιοτελής και πιστεύω, έτσι κανείς δεν έχει το αλάθητο, όλα είναι σχετικά, αλλά πάση περιπτώσει νομίζω ότι μέσα από την αγάπη μας στον Όφη βγαίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά πρέπει να απασχολήσουν πρώτα τον Εραστέχνη και μετά την ΠΑΕ που είναι ένα παιδί του Εραστέχνη. Να ακούσω την άποψή σας για την αγωνιστική χρονιά που τέλειωσε, κύριε Φωτάκη. Ναι, υπήρχε πραγματικά ένας ανταγωνισμός για την θέση του πρωταθλητή από τρεις ομάδες, από την ΑΕΚ, από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Υπήρξε πράγματι ενδιαφέρον μέχρι τέλος το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι δίκαια η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια του πρωταθλήματος της Super League, αφού άντεξε μέχρι τέλος, Παναθηναϊκός έμεινε από δυνάμεις. Ο Ολυμπιακός κάνει τον κύκλο του μετά από αλλεπάλληλες επιτυχίες και νομίζω ότι και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις η επόμενη χρονιά θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα ή μπορεί και ακόμα να παρουσιάσει πιο μεγάλο ενδιαφέρον για τους φιλάθλους. Ο Όφη σας ικανοποίησε φέτος? Κοιτάξτε, ο Όφη είχε διακυμάνσει στην απόδοσή του. Αυτό που με προβλημάτισε κάπως είναι ότι έχει χάσει την έδρα του. Δηλαδή οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να έρθει στο Ηράκλειο και να το χτυπήσει, να πάρει βαθμό ή βαθμούς. Πράγμα το οποίο δεν ικανοποιεί κανένα ομιλητή, γιατί ο Όφη πάντα στηριζόταν στην έδρα του. Ενώ αντιθέτως, εκτός έδρας, μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Αδιακρίτως. Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτές οι διακυμάνσεις πρέπει να τις δει η τεχνική ηγεσία του Όφη, ώστε την επόμενη σεζόν, ποδοσφαιρική σεζόν, αν διορθωθεί αυτό το πράγμα, ο Όφη μπορεί να χτυπήσει μια θέση στην εξάδα. Την επιλογή του κυρίου, του προπονητή, του Νταμπράουσκας. Κοιτάξτε, στην αρχή όταν άκουσα το όνομά του και λοιπά, δεν ήταν τόσο γνωστό στη χώρα μας, παρότι βέβαια είχε αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό, κατ' το παρελθόν, γιατί είχε κάποια βουλγάρικη ομάδα σε επίπεδο... Λουδοκόρετς, ναι. Ναι. Διαβάζοντας το βιογραφικό του, όντως εντυπωσιάστηκα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλές σπουδές στο ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Έχει συμβόλαιο στον Όφη μέχρι το τέλος του 22, νομίζω, το Δεκέμβριο ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δουλέψει και να φέρει αποτελέσματα στην ομάδα. Θεωρώ ότι είναι ένας καλός προπονητής, πολύ καλός προπονητής, ο οποίος εργάζεται πάρα πολύ σκληρά. Και ελπίζω ότι την ερχόμενη σεζόν θα αναφερθεί να ασκήσει το έργο του, να κάνει τις μεταγραφές που χρειάζεται, τα κενά κλπ. Που να συμπληρωθούν. Νομίζω ότι ο Όφης θα πάει καλύτερα.
Κύριε Φωτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Χάρηκα εγώ που τα είπαμε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και για αυτή την πληροφορία που έχει να κάνει με τον Ηρόδοτο, που μπορεί να κάνει την επανακίνησή του από την Βεβαίως. Τρίτη Εθνική. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Να είστε καλά. Ομάδα, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Ήταν ο γνωστός νομικός ο κύριος Μανώλης Φωτάκης. Η επικοινωνία μας έγινε με αφορμή που ότι ήταν ο άνθρωπος που ανέθεσε η διοίκηση του Εραστέχνη Ηρόδοτου να διερευνήσει αν μπορεί ο Ηρόδοτος να κάνει την επανεκκίνησή του μετά την αποβολή από το πρωτάθλημα της Super League 2 από την τρίτη εθνική κατηγορία, κάτι που μπορεί, αλλά βέβαια λόγω της αποβολής θα ξεκινήσει αν η διοίκηση επιλέξει την τρίτη εθνική με μια τιμωρία αφαίρεσης 5 βαθμών.